αμφίβολο ότι το νερό είναι μοναδικό αγαθό. Από την άλλη πλευρά, και εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι πιέσεις οι οποίες δέχονται οι υδάτινοι χώροι είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Γι' αυτό και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήδη από το 2018 έχει καταρτήσει ένα πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα προκύψουν την κλιματική αλλαγή και ιδιαίτερα στους υδάτινους χώρους, και ευελπιστούμε και με την έκκριση του νέου ΕΣΠΑ αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης να προχωρήσουμε έργα και δράσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση του νερού, στην επαναχρησιμοποίηση του νερού από επεξεργασμένα αστικά κλίματα, από δημιουργία ταμιευτήρων ουμπρίων υδάτων μέχρι και εξυγχρονισμό των δικτύων τόσο της ίδρευσης όσο και της άρδευσης, έτσι ώστε να επιτύχουμε μείωση της κατανάλωσης του νερού και φυσικά να μην έχουμε σπατάλους του νερού που έχουμε πραγματικά δυστυχώς από τα παλαιωμένα δίκτυα.